σήμερα εδώ στο κειμενικό πατοπολείο κάνουμε την παραλαβή 3.000 λίτρων ελαιολάδου, το οποίο είναι μια προσφορά του Ιδρύματος Γελικής και Σωτηρίου Σταθόπουλου. Είναι ένα ίδρυμα το οποίο έχει κοινοφελή σκοπό, έχει έδρα τον Ρίγο Τρίποδο και είναι η δεύτερη φορά που κάνει μια μεγάλη κοινωνική προσφορά μέσα στο τελευταίο, θα έλεγα, τρίμηνο τετράμενο. Η προηγούμενη ήταν η προσφορά 100 χωροεπιταγών αξίας 100 ευρώ η καθεμία τις ημέρες των Χριστουγέννων, οι οποίες διαιτέθηκαν μέσω της διεύθυνσης χρόνιας του Δήμου σε άπορους συμπολιτές. Θέλω να ευχαριστήσω την διοίκηση του Ιδρύματος και ιδιαίτερα τον διαχείριστη, τον κύριο Ρουκουτάκη, για αυτή την αξιόλογη προσφορά σε αυτές τις δύσκολες εποχές που όλοι περνάμε και ιδιαίτερα συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν προβλήματα εργασίας, είναι άνεργοι και δυστυχώς ζουν στα όρια ή και κάτω από τα όρια της φτώχειας. Και θέλουμε να διαβεβαιώσουμε ότι όλα αυτά θα τεθούν μέσα από την δομή του κοινωνικού πατοπολίου με απόλυτη διαφάνεια σε συμπολίτες μας που είναι μέλη, θα έλεγα, στο κοινωνικό πατοπολείο και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να μπορέσουμε να ενισχύσουμε αυτούς και τις οικογένειές τους. Δήμαρχε, πόσα μέλη εξυπηρετούν αυτή τη στιγμή από το κοινωνικό πατοπολείο? Είναι πάνω από 500. Πώς είναι η διαδρομή? Η διαδρομή γίνεται με τους ωφελούμενους του κοινωνικού πατοπολείου. Αν δείτε, οι συσκευασίες νομίζω είναι των 5 λίτρων η καθεμία. Είναι περίπου 600 πεντόλιτρα ελαιολάδου. Ένα πεντόλιτρο για την οικογένεια? Θα το δούμε αυτό ανάλογα με τον αριθμό, γιατί ξέρετε, υπάρχουν οικογένειες μονομελείς, διμενείς, ανάλογα όπως τη δίκαιο του καθένα. Θα γίνει, αυτό σας λέω, ότι οι συσκευασίες, όπως βλέπετε, είναι του 5 λίτρων. Συνεχίζοντας την ερώτηση του συνάδελφου και φίλου μου, στο Ιαννίνα, για σαλατούλα, για τηγάνισμα, γιατί είναι? Και τα πάντα είναι, νομίζω είναι.